ημέρα σα. Πριν από λίγο καιρό έστειλα ένα γραπτό μήνυμα, διότι δεν μπορούσα να έρθω, στην πρώτη συγκέντρωση δημόσια της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, στην οποία έλεγα, αν θυμάμαι καλά, ότι με τα βίας συγκρατώ τον ενθουσιασμό μου από την προοπτική δημιουργίας αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού. Και να σήμερα αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ας σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Το πρώτο που μπορώ να πω είναι να σας ευχηθώ από την καρδιά μου την καλύτερη επιτυχία. Είναι αυτό που έπρεπε να γίνει. Και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ από τα λόγια που σας απίθυνε ο κύριος Περλικός στην αρχή. Η ιδιότητά μου είμαι μεν τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά σας θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια σε μια παρόμοια συγκέντρωση μίλησα για τη δημιουργία των φιλελευθέρων στην Ελλάδα. Και ήταν μια εμπειρία για μέναν συναρπαστική και απίστευτα ενδιαφέρουσα. Όταν σταμάτησε η προσπάθεια αυτή, είπα ότι ό,τι κάναμε, κατά την άποψή μου, διατηρείται. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι κατέληγα την ημέρα που ανακοίνωσα την διακοπή λειτουργίας του κόμματος. Ότι ό,τι κάναμε υπάρχει και θα συνεχίσει. Σήμερα λοιπόν μία μορφή συνέχειας είναι αυτό που έγινε με την ανακοίνωση του νέου αυτού σχηματισμού. Εύχομαι πραγματικά να μπορέσετε σε σύντομο διάστημα να εμφανιστείτε με υποψηφίους και να διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού σε όλη την Ελλάδα. Σας βεβαιώνω ότι από δική μου πλευρά, εφόσον φτάσετε σε αυτό το σημείο να διεκδικείτε την ψήφο, θα έχετε από μέναν ό,τι βοήθεια μπορεί να έχετε. Διότι μολονότι είμαι στην πολιτική 30 χρόνια, διατηρώ πάντοτε αναλύωτο έναν ρομαντισμό, γιατί πρέπει να είναι κανείς στην πολιτική. Είμαι στην πολιτική και εξακολουθώ να είμαι, διότι πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στον τόπο μας. Πάρα πολλά. Και ευχαριστιέμαι όταν βλέπω νέους ανθρώπους που λένε «Ναι, θέλουμε να αλλάξουμε». Αν κρατήσετε αμύωτο τον ιδεαλισμό σας, εάν εμφανιστείτε στις εκλογές παντού στην Ελλάδα, θα εκπλαγείτε, όχι όπως είπε ο κύριος Περλικός για αυτούς που είναι απέναντί σας, αλλά για πόσοι θα είναι μαζί σας στις εκλογές. Αυτό θέλω να έχετε υπόψη σας, ότι αν διατηρήσετε αυτή την πεποίθηση και εμφανιστείτε, διεκδικήστε ψήφο παντού, θα έχετε πολύ περισσότερους μαζί σας από ό,τι σήμερα φαντάζεστε. Αυτή λοιπόν είναι η ευχή μου. Να προχωρήσετε χωρίς κανένα φόβο, βλέποντας μπροστά για το καλό του τόπου μας. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους.